Τον Φεβρουάριο του 2011, κατά τη διάρκεια επεισοδίων, σημάδεψε με τόξο τη Βουλή, ενώ σύμφωνα με τι αρχέ το είχε στρέψει και εναντίον των αστυνομικών. Αυτή η πρωτοφανή κίνηση του έδωσε το προσωνύμιο «Ο «το τοξοβόλο του Συντάγματο. Μέχρι τότε ήταν γνωστό ω μαθητή πρότυπο. Συνελήφθη, ασκήθηκε σε βάρο του δίωξη σε βαθμό κακουργήματο για απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αλλά αργότερα αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου από τον ανακριτή. Τότε είχε ισχυριστεί ότι το τόξο ήταν ψεύτικο και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο. Δύο χρόνια μετά, έξι άτομα συλλαμβάνονται για ληστεία σε τράπεζα στο Βελβετό Κοζάνης. Μεταξύ τους και ο τοξοβόλος του συντάγματος, ο οποίος καταδικάστηκε σε 16 χρόνια και 4 μήνες για τη συμμετοχή του. Ενώ το 2015 ο 32χρονος καταδικάστηκε σε κάθερξη 13 ετών για συμμετοχή σε ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς στην Πεύκη. Ο τοξοβόλος είχε κατηγορηθεί και για συμμετοχή στην οργάνωση Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς, αλλά αθώθηκε. Τον Ιούνιο του 2019 απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές της Τύρινθας. Από τότε η σύλληψή του αποτελούσε μία από τις βασικές προτεραιότητες της αντιτρομοκρατικής. Κάτι που έγινε χθες το πρωί στην Αγία Παρασκευή. Μαζί του συνελήφθη μία 28χρονη σε βάρος της οποία σύμφωνα με την αστυνομία εκρεμεί καταδικαστική απόφαση ως μέλος του επαναστατικού αγώνα και ήταν συνεργός της Πόλας Ρούπα. Η 28χρονη είχε αφαιθεί ελεύθερη λόγω παρέλευσης του 18μηνου από τη σύλληψή της με περιοριστικούς όρους, αλλά εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δίκης της τον Ιούνιο του 2019. Ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες ήταν και μία 26χρονη, φίλη του 32χρονου, η οποία ήταν η οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ έχει στο ιστορικό της και προσαγωγές από επεισόδια.